Μαρτσινέλη σας αφήνει επικραμμένο στο τελικό σκορ, αλλά η εμφάνιση τουλάχιστον μέχρι το 60 λεπτό ήταν πολύ καλή. Το σχόλιο σου. Σίγουρα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς χάνουμε το ίδιο σκορ. Πιστεύω ότι δείξαμε καλύτερο πρόσωπο την Ισπανία, δικαιούμασταν κάτι παραπάνω, όχι την ήταν 3 γκολ. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί, αυτά τα μάτς μας κάνουν να συσπηρωθούμε ακόμα περισσότερο. Όπως έχουμε ξαναπεί, πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, έχουμε μείνει αρκετά πίσω και από αύριο πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σοβαρά γιατί, για το μάτς πρωταθλήματος. Πόσο δύσκολο είναι απέναντι σε τέτοιες ομάδες να έχεις βαθμολογικό κέρδος? Βλέπουμε ότι κάνεις μια εξαιρετική απόδοση, αλλά ένας ποδοσφαιριστής, μια αδράνεια στοιχίζει. Σίγουρα, σε αυτό το επίπεδο μια ενέργεια ενός παίχτη μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα, αλλά μέσα στο γήπεδο βλέπετε ότι δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που έδωσε πάρα πολύ δυναμικό παρόν και ακόμα είναι έξω και τραγουδάει. Τίποτα. Από αύριο, όπως σας είπα, πάλι στο πρωτάθλημα, συγκεντρωμένοι και όλοι μαζί. Παρά το 0-3, ο Απόλλωνας έχει αρκετές ευκαιρίες. Περιμένατε εσείς να δημιουργήσετε τόσες ευκαιρίες απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο? Σίγουρα, όταν μπαίνεις στο γήπεδο, θες να κερδίσεις όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Είτε τότε από τη Real Madrid είτε η Dortmund. Πιστεύω ότι όταν δημιουργείς ευκαιρίες θα μπει και τον γκολ. Οπότε είναι θέμα χρόνου στα επόμενα μάτς να σκοράρουμε. Και τώρα μετά την ήττα της Dortmund από τη Real, υπάρχει ακόμα ελπίδα για την τρίτη θέση? Σίγουρα, μέχρι το τελευταίο μάτς παλεύουμε όλα τα μάτς. Όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα δείχνει αρκετά πολύ καλό πρόσωπο σε αυτή την διοργάνωση. Αν και χάνουμε, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά όπως είπα, όταν δημιουργείς ευκαιρίες και τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο, σίγουρα θα έρθει και κάτι καλύτερο. Για εσένα, τι σημαίνει αυτή η εμπειρία? Για μένα, σίγουρα να παίζω σε αυτό το επίπεδο που μου δίνει την ευκαιρία η ομάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αλλά οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Οπότε σκληρή δουλειά και το κεφάλι κάτω. Είναι δύσκολο για εσάς τους παίκτες να επικεντρωθείτε στο πρωτάθλημα μετά από τέτοια παιχνίδια? Αυτή είναι η δουλειά μας, να παίζουμε κάθε αγώνα να είμαστε 100%, να δίνουμε το 100% δυνατότητα μας, ούτως ώστε να κάνουμε αυτά που μας λέει ο προπονητής και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Παρά το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, πριν είχατε και μια ευκαιρία τεράστια στο μεγάλο κόμμα, που πιστέψατε καθόλου από εκείνη τη συγκεκριμένη μετά για κάτι άλλο? Σίγουρα πιστέψαμε και σε αυτή την ευκαιρία που είπατε, αλλά και στο λάθος που πήγαμε να εκμεταλλευτούμε το Ζαλάι, αλλά δυστυχώς δεν μπήκε το γκολ. Όταν τρώσε μετά και στο δεύτερο ημίχρονο ένα γρήγορο γκολ, σίγουρα πέφτει ψυχολογικά. Αλλά επικεντρωνόμαστε στο επόμενο μάτς. Το μάτς έχει περάσει, αλλάζουμε σελίδα και όπως είπα και πριν, όλοι μαζί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να μαζέψουμε τις δυνάμεις. Ένα μήνυμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα όσο είμαστε στο γήπεδο θα δίνουμε το καλύτερο δυνατό μας, ούτως ώστε να φύγει χαρούμενος από το γήπεδο και περήφανος. Αξιέλη, έχεις και στο μυαλό σου ότι κλείσεις στην Εθνική Ελλάδας? Εντάξει, ακόμα έχω παίξει 2 μάτς, πιστεύω είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζεται να λέμε μεγάλα λόγια, το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Θα μιλάει μπάλα και βλέπουμε. Και εσύ πώς νιώθεις το ΑΠΟΕΛ, η εντύπωση σου, η φυσική σου κατάσταση, όπως είπε ο προπονητής σου, δεν είναι ακόμα τελείως? Εντάξει, δεν έχω κάνει προετοιμασία φέτος, αλλά δεν θέλω να στηθώ σε δικαιολογίες. Όταν μου ζητηθεί το προπονητή να παίξω, θα δώσω το 100% για να, και να το δικαιώσω, αλλά και να βοηθήσω το απόλυτο του συμπαίκτη μου. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.